Θα αλλάξουμε θέμα, θα αφήσουμε την πολιτική επικαιρότητα, θα έρθουμε στην διεθνή επικαιρότητα, στα όσα συμβαίνουν στην ίδια γειτονιά μας και τα οποία βεβαίως μας αφορούν άμεσα. Έχω την μεγάλη χαρά να έχω μαζί μου τον κύριο Γρίβα, καθηγητή Γεωπολιτική Ιδιωτική Σχολή Ευελπίδων. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε από τους Χούθη της Ιεμένης και ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις Αμερικανών, την ίδια στιγμή ακούμε πως οι Χούθη ζητούν από τους κατοίκους, από τους πολίτες περιοχών Αμερικής και Βρετανίας να εγκαταλείψουν τη χώρα, θέλοντας και εκείνοι να ανεβάσουν τους τόνους. Ας ξεκινήσουμε από τα προφανή. Δικαιολογεί η επιχειρησιακή δυνατότητα των Χούθη την αντίδραση του δυτικού κόσμου? Είναι τόσο μεγάλη η απειλή? Τι πιστεύετε εσείς? Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι Χούθη δεν είναι κάτι αντίστοιχο των Σομαλών πειρατών που απασχολούσαν την αυσιπλοεία πριν από μερικά χρόνια. Είναι ένα ιδιόρυθμο στράτευμα. Καταρχάς πλέον δεν είναι άτακτοι, δηλαδή ουσιαστικά έχουν καταλάβει την εξουσία εδώ και αρκετά χρόνια στη Σανάα, την πρωτεύουσα και της Ιεμένης, λοιπόν, τουλάχιστον μία από τις παλιές Ιεμένες. Λοιπόν, και έχουν μια αποκεντρωμένη δομή. Αυτό σημαίνει ότι δύσκολα μπορείς να τους χτυπήσεις με αεροπορικές επιχειρήσεις και να τους κάνεις μεγάλη ζημιά. Και από την άλλη, έχουν ένα πολύ φουτουριστικό οπλοστάσιο με οπλικά συστήματα πολύ ενδιαφέροντα, πολλά ρομποτικά όπλα, πυράβλους κρούζ εναντίον πλοίων και ιδιαίτερα, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, έχουν και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον πλοίων που είναι ένα πολύ έτσι εξεζητημένο όπλο. Λίγες χώρες τους έχουν και είναι πολύ, πολύ επικίνδυνοι. Εν πάση περιπτώσει, μπορούν να προκαλέσουν πάρα πολλά προβλήματα, πολύ περισσότερα από ό,τι θα μπορούσε ένα προηγμένο κράτος, αλλά που δεν έχει αυτές τις ασύμμετρες ικανότητες. Mm-hmm. Και επίσης είναι και το θέμα του Ιράν. Δηλαδή, οι Χούθη δεν είναι ενεργούμενο του Ιράν, όπως νομίζουμε. Σίγουρα επηρεάζονται και στηρίζονται από αυτό. Έχουν τη δικιά τους όμως ατζέντα, αλλά από την άλλη, μια συντριπτική επίθεση εναντίον των Χούθη, που επαναλαμβάνω είναι δύσκολο να συμβεί, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα προκαλούσε και την αντίδραση του Ιράν και τότε θα γινόταν τα πράγματα, μπορεί να πηγαίνουμε σε κλιμάκωση. Οπότε είναι μια δύσκολη εξίσωση προς επίλυση και σίγουρα δεν μπορεί να επιληθεί με κάποιες αεροπορικές επιθέσεις ή κάτι έτσι που νομίζουν πολύ στο δυτικό κόσμο. Είναι σημαντική η διαφοροποίηση σε σχέση με άλλους οι οποίοι υποστηρίζουν αυτό ακριβώς, ότι οι Χούθη στην ουσία είναι υποκινούμενοι από το Ιράν σε απόλυτο βαθμό. Εσείς έχετε διαφορετική προσέγγιση? Ναι, δεν είναι. Σίγουρα έχουν στενή σχέση με το Ιράν. Σε καμία σχέση όμως δεν είναι, σε καμία περίπτωση δεν είναι το απόλυτο ενεργούμενο της Τεχεράνης. Έχουν τη δική τους ατζέντα. Οι Ιρανοί τους στήριξαν στα προηγούμενα χρόνια που είχαν έναν παρατεταμένο και επίπονο και επίμονο πόλεμο εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Γι' αυτό επιμένω ότι έχουν πολύ μεγάλη πολεμική εμπειρία εναντίον αντιπάλων υψηλής τεχνολογίας, όπως ήταν ο στρατός της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που τους πολέμησε. Έχουν δείξει ότι έχουν τις ικανότητες να κάνουν έτσι με πατέντες, να το πούμε έτσι, να αναπτύσσουν προηγμένα συστήματα. Μην ξεχνάμε ότι είχαν, πριν από αρκετά χρόνια, είχαν τροποποιήσει υπτάμενους στόχους, τους είχαν μετατρέψει σε πυράβλους κρούς και είχαν βομβαρδίσει τις εγκαταστάσεις της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιόμετρων. Λοιπόν, μια περιοχή που από τις πιο καλύτερα προστατευόμενες στον πλανήτη και προκάλεσαν σοβαρές βλάβες. Δεν είναι κάποιος στρατός ξυπόλυτων ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο που νομίζουν πολλοί εδώ και μπορείς να τους τσακίσεις ανά πάση στιγμή. Την ίδια στιγμή, αρκετά χιλιόμετρα πιο εκεί, στην Γάζα, συνεχίζεται η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ με μεγάλες απώλειες σε άμαχο πληθυσμό. Απώλειες έχει και το Ισραήλ στον στρατό που έχει στείλει στην περιοχή. Πριν πάμε στην γενικότερη εικόνα για τη Μέση Ανατολή, θεωρείτε πως βρισκόμαστε κοντά σε αυτήν την εκεχηρία κάποιων ημερών που ακούγεται ή σε μία έξοδο από αυτόν τον κύκλο βίας? Στην τελευταία μας κουβέντα είχαμε κάνει λόγο για πιθανότητα μακροχρόνιων, μακροπρόθεσμων επιχειρήσεων στην περιοχή. Δεν βλέπατε φως στο τούνελ. Σήμερα τι λέτε? Ναι, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε και αυτό που λέγαμε, που δεν ήταν κάποια δική μου εκτίμηση. Δηλαδή ήταν γενική παραδοχή ότι αυτός ο πόλεμος θα κρατήσει, για τον απλούστατο λόγο ότι η Χαμάς είναι ένα πολύ δύσκολος αντίπαλος, όχι για να σε νικήσει, αλλά είναι πολύ δύσκολος για να τον καταστρέψεις ολοκληρωτικά όπως θέλει το Ισραήλ να κάνει, το οποίο για μένα αγγίζει τα όρια της χήμερας.
Λοιπόν, είναι και προς όφελος της Χαμάς αυτή η παρατεταμένη αντιπαράθεση, υπό την έννοια ότι αυτή η ανθρωπιστική καταστροφή που γίνεται και φυσικά προκαλείται από τις Ισραηλινές δυνάμεις, στην ευρύτερη αντίληψη περί υβριδικού πολέμου που έχει η Χαμάς, τη βολεύει, να το πούμε έτσι. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής πυροβολεί τον εαυτό του. Τώρα, νομίζω ότι έχει εγκλωβιστεί τόσο το Ισραήλ ως χώρα, όσο και η ηγεσία του Ισραήλ σε μια ρητορική ολοκληρωτικού χαρακτήρα, αλλά δύσκολα θα αποφασίσει να προχωρήσει σε κάποια μορφή ειρήνευση. Από την άλλη, δεν βλέπω να οδηγείται σε κάποια μορφή μεγάλη στρατιωτική νίκη που θέλει. Οπότε το πιο πιθανό είναι ότι αυτή η σύγκρουση θα δυστυχώς θα μακροημερεύσει, με ό,τι συνέπειες θα έχει αυτό, ειδικά για τον άμαχο πληθυσμό της περιοχής. Αυτό είναι μια ασίγουρα αρνητική συνέπεια, η απώλεια άμαχου πληθυσμού, η καταστροφή της περιοχής. Από την άλλη, όσο υπάρχει φωτιά εκεί στην περιοχή, πιστεύετε πως ελοχεύει ο κίνδυνος επέκταση των εχθροπραξιών και συμμετοχής και άλλων δυνάμεων? Το συζητούσαμε από την πρώτη στιγμή το ενδεχόμενο αυτό. Θεωρούνταν το Ιράν ως ο νούμερο ένα ύποπτος για συμμετοχή σε οποιαδήποτε έξαρση έντασης. Αυτό δεν συνέβη, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Παραμένει ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος σίγουρα παραμένει, και όσο έτσι διαιωνίζεται αυτή η σύγκρουση θα μεγαλώνει. Το Ιράν απέδειξε ότι δεν έχει καμία διάθεση να εμπλακεί. Κρατάει πολύ χαμηλούς τόνους. Ναι μεν έχει μια ρητορική, ναι μεν κάνει κάποιες ενέργειες, αλλά κρατάει πολύ χαμηλά το επίπεδο της έντασης. Ωστόσο τίποτα δεν μπορεί να αποφευχθεί, και νομίζω να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα γίνει. Ναι. Και νομίζω ότι ακριβώς πλέον δεν είναι μόνο το Ιράν. Τα πράγματα ξεφεύγουν γενικότερα, υπό την έννοια ότι αυτά όλα εντάσσονται μέσα σε ένα τεράστιο γεωστρατηγικό παιχνίδι που παίζεται στην Ευρασία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά, εάν επεκταθεί η σύγκρουση, εάν στη Γάζα, και αν ενταθούν και οι συγκρούσεις μεταξύ Χούθη και Ιράν στα στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στις θαλάσσιες επικοινωνίες στην περιφέρεια της Ευρασίας. Αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική της Κίνας, η ευρύτερη στρατηγική, η μακρόχρονη στρατηγική, που είναι να κατασκευάσει την περιβόητη BRI, το νέο δρόμο του μεταξιού, το κομβικό κομμάτι της οποίας είναι ένα πλέγμα υποδομών μέσα από την Κεντρική Ασία που θέλει να αναπτύξει, ευνοείται. Όπως ευνοείται σε περίπτωση που έχουμε και τήξη των αρκτικών πάγων, που από ό,τι φαίνεται έχουμε, και ο αρκτικός δρόμος θέλουν να δημιουργήσουν Κίνα και Ρωσία. Τώρα μιλάμε για ορίζοντα δεκαετίας, 15ετίας, 20ετίας και πέρα. Αλλά εάν δηλαδή αυτές οι καταστάσεις συνεχίσουν, πρέπει να τις αντιληφθούμε ότι δεν είναι κάτι ξεκομμένες, είναι απλώς η κορυφή ενός γεωστρατηγικού παγόβουνου που επηρεάζει ολόκληρη την Ευρασία, επηρεάζει και εμάς, την Ελλάδα δηλαδή, θετικά κατά την άποψή μου, δυνητικώς, γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι επειδή ακριβώς αλλάζει, γίνεται πολύ ασταθής ολόκληρη η γεωγραφία της ενέργειας, η γεωγραφία της ισχύως, ολόκληρη την Ευρασία, η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά πολύ μεγάλη σημασία, τα ενεργειακά κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου αποκτούν πολύ 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 μεγάλη σημασία, και αυτό σημαίνει ότι και η Ελλάδα αποκτά δυνητικώς τουλάχιστον μεγάλη σημασία, εάν βέβαια θέλει κάποια στιγμή να διεκδικήσει το ρόλο που της αρμόζει ως μία από τις πιο κομβικές δυνάμεις του πλανήτη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το ίδιο και η Τουρκία, φαντάζομαι, γεωγραφικά. Η Τουρκία ακόμη περισσότερο, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε ξεκάθαρη ένταση της επιθετικότητας της Τουρκίας προς την Ελλάδα, της πραγματικής επιθετικότητας, δεν λέω ότι θα μας επιτεθούν, όλης αυτής της προσπάθειας αποδόμησης ελληνικής εθνικής κυριαρχίας που συνεχίζει η Τουρκία, και πολύ απλά γιατί το διακύβευμα πλέον είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο, και επειδή η Τουρκία έχει αυτοκρατορικές φιλοδοξίες, έχει κάθε λόγο να προσπαθήσει να επιτύχει αυτή την κυριαρχία που θέλει και να μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα είδος γεωπολιτικού φαντάσματος, εν πάση περιπτώσει. Κατέρευσε και η θεωρία πολλών ότι η Τουρκία έχει στρέψει τα νότα της στην Δύση, ότι έχει στρέψει την πλάτη στην Δύση. Το απέδειξε όχι μόνο η εθιμοτυπική για κάποιους επίσκεψη του Υπουργού, αλλά και το τι συμβαίνει με τα εξοπλιστικά. Έτσι δεν είναι, κύριε Γρίβα? Ναι, κοιτάξτε, η Τουρκία δεν έχει φύγει ποτέ, δεν έχει γίνει εχθρός της Δύσης. Αντιθέτως, προσπαθεί να πλασάρει τον εαυτό της ως ένα είδος ενδιάμεσου χώρου μεταξύ Δύσης και Ανατολής, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπορεί να ασκεί επιρροή και στον δυτικό παράγοντα. Οπότε η αντίληψη δηλαδή που υπάρχει είναι κυριαρχούσα στην Ελλάδα, ότι κάποια στιγμή οι μεγάλες δυτικές δυνάμεις
θα αποφασίσουν να εξαφανίσουν την Τουρκία γιατί πολύ απλά είναι κακό παιδί, νομίζω ότι είναι υπερβολικά αισιόδοξε, για να μην πω άκρο αφελεί για να έχουν σχέση. Ναι, επικίνδυνα αφελεί, θα συμπλήρωνα εγώ. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σα, κύριε Γρήβα. Ευχόμαστε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.